Γεια σας, στο συγκεκριμένο βίντεο καλά είναι να χαμηλώσετε την ένταση. Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Γιώτα και σήμερα θα κάνουμε κάτι πάρα μα πάρα πολύ fun. Σκέφτηκα μέσα σε όλα αυτά να κάνουμε και κάτι λίγο πιο αστείο και όχι μόνο tutorial. Και τι είναι αυτό το αστείο που σκαρφίστηκα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν μ' αρέσει να βλέπω challenges. Βασικά να το πω αλλιώς. Μ' αρέσει να βλέπω challenges από άτομα τα οποία μου αρέσουν να παρακολουθώ. Τι εννοώ, υπάρχουν βασικά πάρα πολλά άτομα, ειδικά στο ξένο το YouTube, τα οποία παρακολουθώ πάνω στο μακιγιάζ, γιατί συνήθως 9 στις 10 φορές βλέπω μόνο make-up. Υπάρχουν όμως άτομα τα οποία ό,τι και να ανεβάσουν θα το δω. Όπως είναι η Hattie Cheshmet, η Nikki Tutorials, Kathleen Lights κλπ. Οπότε είδα πρόσφατα ένα πάρα πολύ αστείο challenge και λέω, δες να ξεκινήσω να κάνω challenges, κάτι το οποίο δεν έχω κάνει καθόλου σε αυτό το κανάλι. Αν δεν το κάνω τώρα, πότε θα το κάνω άλλωστε. Και ήρθε ο καιρός να ξεκινήσουμε τα challenges, οπότε λέω να κάνω challenges ανάμεσα στα One Brand Tutorial για να καλύπτω κάπως τα κενά όσο περιμένω τα προϊόντα που καθυστερούν να έρθουν. Το σημερινό challenge είναι το βασικά τα νούμερα καθορίζουν το μακιγιάζ μου. Είναι inspired by Nikki Tutorials, έχω πάρει την ιδέα από εκεί, η οποία έχει πάρει την ιδέα από κάπου αλλού και το έχει κάνει παραλλαγή. Έχω κρατήσει τη δικιά της την παραλλαγή, που ουσιαστικά έχω διαλέξει 6 προϊόντα, εκ των οποίων κάποια μου αρέσουν πολύ, είναι drugstore και high-end ανάμεσα στα 6 προϊόντα. Ένα συνήθως, ίσως και δύο σε κάποια, είναι που δεν το εκτιμώ σχεδόν καθόλου, από τα προϊόντα τα οποία μέτρια έως κακά, σύμφωνα με την άποψή μου πάντα, και είναι και κάποια τα οποία είναι όλο καινούργια μέσα σε κάποιες κατηγορίες. Και θα τραβάω χαρτάκια και θα πρέπει να κάνω το μακιγιάζ μου με το ανάλογο προϊόν. Τι γίνεται τώρα όμως, πάμε στην πρώτη ιδέα της κοπέλας από την οποία η Νίκη πήρε την ιδέα, η οποία απλά είχε κάνει κάτι με μόρφη παλέτες, είχε πάρει 5 μόρφη παλέτες, τράβηξε ένα χαρτάκι, διαλέχθηκε μία και από όσο γνωρίζετε και εσείς, οι κλασικές συνήθως μόρφη παλέτες έχουν 35 αποχρώσεις, οπότε έφτιαξε 35 χαρτάκια και τράβαγε νούμερα και το κάθε νούμερο ήταν το επόμενο βήμα στο μακιγιάζ των ματιών της. Εγώ δεν θα τραβήξω παλέτα καθώς δεν έχω όλες τις μόρφη παλέτες μου εδώ πέρα, έχω μόνο 2. 35άρες που είναι οι δύο Jaclyn Hill, οπότε θα πάρω την καινούρια Jaclyn Hill και θα τραβάω και εγώ νούμερα για να κάνουμε το eye look. Πάμε στο πρώτο challenge σε αυτό το κανάλι. Έχω επιστρέψει και έχω επιστρέψει με πιλουί στα μάτια καθώς δεν έχω αρκετές βάσεις εδώ πέρα, έχω μόνο 2, οπότε είπα να διαλέξω την safe επιλογή όπως άλλωστε κάνω πάντα. Ανοίγουμε την Jaclyn Hill Palette Volume 2, η οποία είναι και η δεύτερη φορά που την χρησιμοποιούμε στο κανάλι αυτό. Είναι αυτή εδώ πέρα, έχω κάνει ήδη ένα βίντεο πάνω στην παλέτα αυτή, για όσους δεν το έχουν δει το βάζω εδώ πάνω. Και εδώ πέρα είναι το κεσεδάκι μου με τα νούμερα, 35 νούμερα έχει εδώ μέσα και πάμε να ανοίξουμε την παλέτα για να την δείτε και από μέσα. Η παλέτα είναι αυτή, βλέπουμε ότι δεν θα είναι πάρα πολύ εύκολο το παιχνίδι μας, αλλά θα το παλέψουμε. Λοιπόν, πάμε να τραβήξουμε ένα χαρτάκι, ανακατεύω μια καλή, έχω άγχος. Και τραβάω το νούμερο 15, τα μισά χαρτάκια τα έγραψα εγώ, τα άλλα μισά τα έγραψε ο Αποστόλης. Πάμε να μετρήσουμε, να βρούμε την απόχρωση 15. Θεέ μου, ξεκινάει! Και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15! Ουουου! Flawed and aved, aved. Ave Maria! Μόνο που είναι μια πολύ γυαλιστερή απόχρωση αυτή και πρέπει να σκεφτούμε τι θα την κάνουμε. Ξεκινάει πάρα πολύ χαρμόσυνα το βίντεο αυτό, πάρα πολύ χαρμόσυνα. Παίρνω ένα TAF 4 από Anatomia, βουτάω το πινέλο μου στην απόχρωση αυτήν, η οποία είναι μια από... Οκ, το βλέπω να γίνεται. Τέλεια, νομίζω ότι θα το αφήσω κάπου εδώ πέρα, καθώς δεν ξέρω τι κατάληξη θα πάρει. Αυτό μπορεί να είναι και λάθος βέβαια, θα μπορούσα απλά να το είχα κάνει όλο. Και ναι, αλλά όχι παιδιά, ζω επικίνδυνα, ζω πάρα πολύ επικίνδυνα. Πάμε να βουτήξουμε το χέρι μας ξανά και βουτάω το νούμερο 18 και το βλέπω ήδη ποιο είναι το 18. Αν λοιπόν αυτό ήταν το 15, έχουμε 16, 17, 18 που είναι η απόχρωση homeboy. Εντάξει, προς το παρόν είμαστε αρκετά safe.
Δεν μπορώ να πω. Και για κάποιο λόγο νόμιζα ότι αυτό το look θα είναι ένα ήσυχο look. Τώρα δεν ξέρω αν η επόμενη απόχρωση θα είναι κάτι πιο σκούρο ή πιο ανοιχτό, ώστε να πάρω ένα πιο fluffy ή πιο. Μη φλάφι πινέλο, αλλά λέω να μην το ρισκάρω πάρα πολύ. Λέω να πάρω ένα Morphe Jaclyn Hill πινέλο JH40 που είναι σαν το M506. Παίρνω λοιπόν την απόχρωση Homeboy. Oh boy. Και θα βουτήξω και θα κάνω blend αυτό το πορτοκαλί. Ωραία, πάμε στο επόμενο βήμα. Δεν ξέρω πόσες φορές θα τραβήξω χαρτάκι, όσες δηλαδή χρειαστεί για να ολοκληρώσουμε ένα eye look. Το πάνω μάτι, το κάτω θα το κάνουμε αφού κάνουμε το υπόλοιπο πρόσωπο. Ανακατεύω λοιπόν και δεν μπορώ να πω ότι με χαλάει. Τράβηξα το νούμερο 7. Αρκετά safe μέχρι τώρα. Αυτό είναι το νούμερο 7. Νομίζω ότι το παιχνίδι προς το παρόν είναι σίγουρα μαζί μου. Με αυτή την για αυτή την απόχρωση μάλλον παίρνω το S10 από Anatomia. Και θα κάνω εδώ την εξωτερική γωνία μου. Όσο το παιχνίδι μας δίνει ματ, τόσο προσπαθούμε να χτίσουμε και να φτιάξουμε το εξωτερικό μας σχήμα και οτιδήποτε έχει να κάνει με γέμισμα, σχηματισμό, blend κλπ. Γιατί πιστέψτε με, με τα γυαλιστερά, δύσκολο να κάνεις τέτοια πράγματα. Τώρα ευχόμαστε να μας δώσει και κάτι πιο ανοιχτό. Ιδάλλως θα κάνω blend το μάτι με αυτό. Την πάω και λίγο προς τα μέσα, προς την προηγούμενη απόχρωση. Είναι ένα αρκετά κοκκινοπό καφέ. Λοιπόν, πάμε να ψηφίσουμε το επόμενο νούμερο. Και τράβηξα το νούμερο 27. Τώρα αυτό πάει προς τα ροζ και ξεκινάει να γίνεται επικίνδυνο το παιχνίδι. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα το ολοκληρώσω. Η απόχρωση που μας δίνει τώρα είναι η Heart On. Είναι αυτή εδώ πέρα. Απ' τη μία μας βολεύει γιατί μπορούμε να δώσουμε λίγο βάθος στην εξωτερική γωνία, απ' την άλλη νομίζω ότι δεν θα δουλέψει πάρα πολύ, αλλά ας μην είμαστε προκατηλημένοι. Βουτάω λοιπόν ένα Anatomia G2 πινέλο μέσα εκεί. Τοποθετώ ταμποναριστά αυτή την απόχρωση εδώ και την ενώνω σιγά σιγά με την κόνχη, με το καφέ αυτό που βάλαμε και με το γυαλιστερό που έχουμε βάλει επίσης με το νούμερο 15, την πρώτη απόχρωση. Υπέροχα! Πάμε να τραβήξουμε το επόμενο χαρτάκι. Και τραβάω το 29. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Το 29 είναι αυτή εδώ η απόχρωση. Stay true. Okay. Κοιτάξτε, τουλάχιστον προς το παρόν μπορώ και τις συνδυάζω κάπως. Λέω τώρα εγώ. Παίρνω το πρώτο πινέλο, το TAF 4, το οποίο χρησιμοποίησε με αυτό το ωραίο πορτοκαλί και θα το γυρίσω απ' την άλλη. Θα το βάλω εδώ. Πάμε να ξανατραβήξουμε. Το νούμερο 8. Το κίτρινο! No joke! Τώρα, κοιτάξτε, υπάρχει ελπίδα να μας δώσει ένα transition shade, αλλά είναι και αυτό για μένα ένα transition shade. Οπότε, κοιτάξτε τώρα τι θα κάνω. Παίρνω ένα MAC 221, θα πάρω λίγο το κίτρινο και θα το βάλω εδώ. Να κάνω blend τουλάχιστον εδώ το πορτοκαλί που μας έδωσε στην αρχή. Συνεχίζουμε, τραβάμε χαρτάκι το 28. Τι γίνεται ρε παιδιά? Το 28 είναι το Living My Best. Αυτό. Το έχουμε ξαναδοκιμάσει αυτό το έργο, δεν είχε πάει πάρα πολύ καλά αν θυμάμαι. Και θα πάρω, παίρνω αυτό το πινέλο που είναι λίγο κουφτό και παίρνω το Living My Best. Θα κάνω άλλες δύο κινήσεις, μετά τέλος. Και το βάζω εδώ για να κάνω μια ωραία διαβάθμιση ανάμεσα στο Stay True και το Hard On που ήταν το 27 και το 29. Και βλέπουμε ότι σκουπίζει την μόβα απόχρωση. Το είδατε, έφυγε όλο. Πάμε να τραβήξουμε πρώτα τελευταία φορά χαρτάκι και τραβάω το νούμερο 31.
31. Okay. Δεν μ' άρεσε αυτό. Τράβηξα την απόχρωση Good Place, αυτό το mob. Το έχουμε ξαναδεί και αυτό δεν είχε πολύ δουλέψει την προηγούμενη φορά. Και πού θα το βάλω τώρα αυτό? Θα σου έλεγα τώρα, αλλά έχει χάρη. Πάρω το Δημήτρη Στράτου, το 108, το οποίο θα ψεκάσω λίγο. Το βουτάω μέσα. Και πάμε να δούμε αν τελικά θα χρειαστεί να κάνω blend αυτή τη σκιά με το thick skin ή αν θα μας δώσει ένα transition. Και τραβάω για τελευταία φορά χατάκι για το πάνω μέρος και θα ήθελα πάρα πολύ να μου δώσει τουλάχιστον ένα highlight ή κάτι. Δώσε μου κάτι, δώσε μου κάτι και τραβάω το νούμερο... Τραβάω το νούμερο 11. Μου έδωσε το 11 που είναι η απόχρωση Comfort Zone, που είναι ένα πολύ κοκκινοπό πορτοκαλό καφετή. Μπορεί να κάνω μια μετάβαση, δεν ξέρω τι θα κάνω. Και θα πάρω ένα 11 πινέλο από Chic. Κάνω blend εδώ λίγο. Ωραία, ακούστε. Επειδή ζω επικίνδυνα, τραβάω μια τελευταία φορά. Μπορεί να είναι κίνδυνος, μπορεί να είναι όμως και θετικό. Τελευταία, το υπόσχομαι και τραβάω το χαρτάκι 2. Okay, και μου έδωσε το I'm in it, που είναι αυτό εδώ πέρα. Τουλάχιστον θα κάνουμε highlight το εσωτερικό του ματιού μας και θα το ψεκάσω αυτό. Οπότε σίγουρα μας μένει το blend να το κάνουμε με το fixed skin. Δεν μοιράζει, καλή καρδιά. Έχω συλλέξει το 1, 2, 3, 4, 5, 6. Τα ρίχνω όλα εδώ μέσα για να μπορούμε να συνεχίσουμε με το υπόλοιπο μακιγιάζ μας, το οποίο θα το τραβάμε από εδώ και πέρα. Έχω κάνει λίστα στο κινητό μου, αριθμημένη, και από εδώ και πέρα θα τραβάμε ποιο προϊόν θα χρησιμοποιώ για την συνέχεια. Πάμε λίγο στα primer, καθίστε γιατί τα διάλεξα ανακατεμένα. Primer, έχω, θα βλέπετε εσείς εδώ πέρα, μία λίστα και εγώ θα τραβήξω το ανάλογο προϊόν. Ξαναλέω, υπάρχουν προϊόντα τα οποία σε κάποιες κατηγορίες δεν τα έχω δοκιμάσει. 9 στις 10 σε κάθε προϊόν υπάρχει κάποιο το οποίο δεν μου αρέσει, κάποια τα οποία τα αγαπώ και είναι και drugstore και high-end όλα. Τραβάω το νούμερο 1! 4th Ray Colourpop! Okay, αυτό μου αρέσει, είναι ωραίο και είναι ενυδατικό. Και θα βάλουμε αυτό στο δέρμα μας για να ξεκινήσουμε το prep της επιδερμίδας. Αυτό είναι λοιπόν το προϊόν που τραβήξαμε. Γενικά αυτή η σειρά, η 4th Ray από Colourpop, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι οικονομική και είναι ενυδατική και είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι με πιπέτα. Πολύ ωραία. Μέχρι να τραβήξει, πάμε να τραβήξουμε εμείς το επόμενο προϊόν. Και εννοείται πάμε να συνεχίσουμε με foundation. Ωραία. Πάμε. Έχω άγχος για το foundation. Γιατί εδώ βασικά δεν υπάρχει κάποιο που να μην μ' αρέσει. Αλλά υπάρχει κάποιο το οποίο είναι λάθος η απόχρωση και δεν το έχω ξαναδοκιμάσει. Και έχω τραβήξει το νούμερο 4. 1, 2, 3, 4 και το τράβηξα! Λοιπόν, τράβηξα το Milk Makeup Foundation. Είναι η απόχρωση Medium Light, αλλά είναι αρκετά medium. Το βλέπουμε όλοι, φαντάζομαι αυτό. Εγώ έχω να πω και κάπου μετά. Πάμε να τραβήξουμε λίγο το spray, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά matte και θέλω ένα ενυδατικό spray. Τραβάω το νούμερο 5. Το νούμερο 5 είναι το Catrice Spray. Okay. Έχουμε λοιπόν το Hydrating Prime and Care Spray. Ψεκάζουμε. Με το... Εδώ δείτε. Παιδιά, τι γίνεται εκεί πέρα στην Catrice με το mist? Μούσκεμα το eye look. Okay, αυτό δεν το είχα προβλέψει. Να κουράκου, γιατί έχουμε πάντα ένα καθρέφτη χειρός. Πάμε να δοκιμάσουμε το νέο foundation. Κλασικά, ως μια γνήσια Gio Trevelli, αγόρασα online foundation. Και κλασικά, δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Oh! Okay, είναι και πάρα πολύ υγρό matte foundation. Okay. Πάμε όλοι να γελάσουμε. Ξεκάθαρα, όχι η απόχρωσή μου. Πάμε να τα απλώσουμε πρώτα με ένα πινέλο. Ίσως είναι αυτό το πιο... Βασικά θα κάνουμε μία και μία πλευρά. Λοιπόν, με το πινέλο με τη μία είναι φουλ η κάλυψή του, χάλια η απόχρωση πάνω μου. Δεν είναι άλλο τόσο υγρό όσο ήταν... Όσο τα ακούγαμε μάλλον. Το χειρότερο είναι ότι έτσι
Θα βγω στο πάρκο πίσω το σπίτι. Βόλτα με την κόρη μου με το ποδήλατο. Πάμε να κάνουμε την άλλη πλευρά με το blender κατευθείαν. Το οποίο, by the way, έχει ίδιο χρώμα με το foundation. Okay, σίγουρα θα ξέρω αυτό. Θέλω να μου πει κάποιος αν έχει δοκιμάσει το συγκεκριμένο foundation για να δω αν αξίζει να μπω σε κάποιο κατάστημα, να βρω τη σωστή απόχρωση και να του δώσω ευκαιρία στην σωστή απόχρωση, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε δεν θα βγω έτσι να το κυκλοφορήσω ούτε στο πάρκο. Νομίζω ότι δεν θα το τραβήξω και κάτω, νομίζω ότι δεν σώζεται η κατάσταση έτσι κι αλλιώς, οπότε ας συμβιβαστούμε όλοι για το υπόλοιπο βίντεο ότι θα είμαστε ουμπαλούμπα. Κοιτάξτε τώρα, οι ελπίδες μας είναι στο εξής: αν πετύχουμε κάποιο πολύ καλό κονσίλερ και μπορούμε έστω και λίγο για το βίντεο και μόνο να σώσουμε αυτό το προσωπάκι. Πάμε να ψηφίσουμε το κονσίλερ. Και εδώ έχω αρκετά ψηλές προσδοκίες. Θεούλη μου, σε παρακαλώ, ας μην πέσω σε αυτό το ένα που ίσως να μην μπορεί να με καλύψει, τουλάχιστον χρωματικά. 1, 2, 3, πάμε. Και τράβηξα το νούμερο 3. Οκ, το νούμερο 3 είναι οκ. Ψηφίσαμε το αγαπημένο L'Oreal Infallible Concealer. Και δίνω φως στα κεντρικά σημεία του προσώπου, δηλαδή θα πάω και στο μέτωπο. Πάμε να τραβήξουμε το επόμενο νούμερο και είναι το Cream Contour. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 1, 2, 3. Και ψήφισα... Max Stick, το νούμερο 2. Κάτι μου λέει ότι και αυτό χρωματικά δεν είναι πολύ... Θα το τολμήσω. Θα το βάλω απευθείας. Τώρα, ό,τι είναι να γίνει, ήδη έγινε. Θα πάρω ένα contour brush και θα το κάνω blend. Okay, τουλάχιστον οπτικά κάτι πάει να γίνει. Ωστόσο, παιδιά, νιώθω συνέχεια αυτό το βαρύ το feeling ότι έχω 7 τόνους foundation στο πρόσωπό μου και δεν μπορώ, δεν το αντέχω. Αλήθεια σας λέω, δεν έχω χειρότερο feeling. Είμαστε στην κατηγορία loose powder. Βέβαια, έχω και ένα liquid rule, οπότε αν ψηφίσουμε αυτό μετά, την κάτσαμε. Παίρνω το νούμερο 2 και έχω την NYX την loose πούδρα. Είναι η Can't Stop Won't Stop πούδρα και είναι η απόχρωση light. Τέλεια, προς το παρόν αφήνουμε τη loose πούδρα στην άκρη και πάμε να δούμε την pressed την πούδρα. Για pressed πούδρα πάμε να τραβήξουμε το χαρτάκι, βλέπω την λίστα μου. Σε κάποια βασικά δεν έχω βάλει προϊόντα που δεν μ' αρέσουν, μόνο σε κάποια βλέπω. Και εδώ τραβάω το νούμερο 4 και το νούμερο 4 είναι η Charlotte Tilbury Ever Flawless Finish και αυτή έχει και λίγο απόχρωση, μπορεί να μας σώσει. Είναι αυτή εδώ πέρα, είναι η απόχρωση medium. Παίρνω το Δημήτρη Στράτο στο πινέλο. Ήου, ακόμα και τα μαλλιά μου κολλάνε σε αυτό το foundation πάνω. Τουλάχιστον ξέρουμε ότι είναι ένα full κάλυψης foundation. Βέβαια, εγώ έβαλα και πάρα πολύ, αλλά δεν γνώριζα και πόσο πρέπει να βάλω. Τραβάμε λοιπόν και πάμε στο rouge. Και για rouge έχω... το νούμερο 6 και το νούμερο 6 είναι το rouge της Ycon. Okay, μας αρέσει αυτό πάρα πολύ. Το rouge της Ycon είναι αυτό εδώ πέρα, είναι το blush coton και θα βάλουμε... Πάμε στο bronzer και για bronzer, για να δούμε εδώ. Πού έχω βάλει ρε παιδιά προϊόντα που δεν μ' αρέσουν. Το νούμερο 1, μόνο που δεν είναι η απόχρωση Gold Tasker ή η απόχρωση Terra, πόσο ζών! Η άλλη η αγαπημένη μου απόχρωση, όχι ότι αυτή δεν μ' αρέσει, αλλά η άλλη μ' αρέσει παραπάνω. Πες μου ότι ψήφισα highlighter και δεν τράβαγε η κάμερα. Πες μου μόνο αυτό. Παιδιά, το έλεγξα ειλικρινά. Σχωράτε με, ειλικρινά σας μιλάω και τα 6 highlighter που έχω εδώ μου αρέσουν, δεν σας έκλεψα. Είχε σταματήσει η κάμερα γιατί είχε φτάσει στο μέγιστο όριο ενός αρχείου και δεν το κατάλαβα. Ψήφισα λοιπόν το highlighter από Ofra, το οποίο όχι μόνο το ψήφισα αλλά το φόρεσα κιόλας. Που δεν πήρα καν χαμπάρι τι έγινε. Ζητάω ταπεινά συγγνώμη. Δεν μπορώ και να το ξανακάνω. Φρύδια, πάμε. Ελπίζω να τραβάει.
Φρύδια λοιπόν, το νούμερο 4, έλα γυρνά. Και το νούμερο 4, okay, είναι κάτι το οποίο μου αρέσει, το έχω ξαναδοκιμάσει αρκετές φορές. Vivien Sabo βρίσκουμε στο makeupforpro.gr στο Instagram, σε περίπτωση που δεν λειτουργεί, ξαναλέω. Το έχω πει και σε προηγούμενο βίντεο νομίζω, το webshop ακόμα. Μόλις θυμήθηκα τι ξεχάσαμε, το eyeliner βρε. Ωραία, θα κάνουμε και eyeliner μετά το foundation, τέλεια. Πάμε να, εδώ έχω 100% κάποιο που δεν μ' αρέσει. Αν το ψηφίσω και αυτό, να ξέρετε ότι παρετούμε. Πάμε. Και είναι το νούμερο 4. Προχωράω και πάμε λίγο στη μάσκαρα. Ανάλογα τη μάσκαρα θα αποφασίσω αν θα βάλω βλεφαρίδες. Τις έχω στη λίστα, αλλά ανάλογα το αποτέλεσμα της μάσκαρας. Λοιπόν, και τη μάσκαρα που θα ψηφίσουμε. Πάμε στην μάσκαρα και είναι το νούμερο 3. Νομίζω ότι δεν την έχω δοκιμάσει. Lashes to Kill, Sexy Volume, αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Αυτήν βάλαμε στο βίντεο με το Full Face Catrice. Σίγουρα θα βάλουμε βλεφαρίδες, παιδιά, γιατί είναι πάρα πολύ υγρή. Βέβαια, είναι καινούρια. Και βλεφαρίδες. Τώρα εδώ έχω βάλει και πολύ δραματικές που δεν φοράω πάρα πολύ σε βίντεο. Έχω βάλει και τις πιο light. Πάμε. Έχω υδρώσει εδώ μεταξύ. Πάμε να ψηφίσουμε. Λοιπόν, τραβάω το χαρτάκι. Και είναι το χαρτάκι νούμερο 2. Και το νούμερο 2 είναι η Σελήνη. Για 100% τη φορά σε αυτό το κανάλι. Εν τω μεταξύ, δεν σας τα δείχνω κιόλας, θα νομίζετε ότι σας λέω ψέματα. Δεν σας λέω ψέματα. Αλλιώς δεν υπήρχε λόγος να ξεκινήσω αυτό το challenge. Θα βάλω γρήγορα τη Σελήνη off camera και επιστρέφω. Και έτσι, επειδή είμαι γιογιώτα και έτσι επειδή μπορώ, σας κάνουμε ένα διαγωνισμό. Τρεις τυχεροί μπορούν να κερδίσουν 3 ζευγάρια βλεφαρίδες, 3 glitter, glitter glue, κόλλα για βλεφαρίδες και τσιμπιδάκι. Έχετε 2 επιλογές. Η μία επιλογή είναι να περιμένετε το restock των βλεφαρίδων που θα γίνει σε περίπου ένα μήνα και να διαλέξετε τα 3 ζευγάρια. Και η άλλη επιλογή είναι να δώσουμε 3 ζευγάρια εμείς, ό,τι έχουμε σε απόθεμα αυτή τη στιγμή. Τι πρέπει να κάνετε? Κάντε follow μόνο το Gio Trevelli Lashes στο Instagram και αφήστε μου ένα σχόλιο από κάτω με το Instagram σας για να μπορώ και να το δω, και ό,τι άλλο θέλετε να αφήσετε σαν σχόλιο. 3 τυχεροί, τυχερές τυχεροί, και ο διαγωνισμός θα κληρωθεί σε 10 ημέρες και στο Instagram στα stories, αλλά και εδώ θα το βάλω σε story. Πάρα πολύ ωραία, ας βγάλουμε το bake κάτω από τα μάτια μας και θέλω να κάνω σε αυτό το σημείο τα χείλη μου, λέω καλύτερα πρώτα, για να σοκαριστώ εκεί με το χρώμα και μετά να δω τι θα γίνει με το μάτι από κάτω, μόλις είναι και τα χείλη έτσι έτοιμα. Και εδώ τώρα δεν έχω βάλει lip gloss και τέτοια, έχω βάλει μια επιλογή από κραγιόν και liquid lipstick. Επίσης, ανάλογα με το κραγιόν θα βάλω και το lip liner. Δεν έχω βάλει lip liner σε επιλογή, κάτι θα σκαρφιστεί το μυαλό μου όμως. Λοιπόν, για κραγιόν πάμε. Για κραγιόν έχω το νούμερο 5, που είναι το Makeup Revolution και είναι ένα ροζ. Πάλι καλά, ψηλο ταιριάζει χρωματικά κάπως, κάπως το έχουμε κάνει να ταιριάζει. Είναι η απόχρωση Cupcake, είναι αυτό. Λοιπόν, είπαμε αστείο, αλλά δεν μπορούσα να πάρω 6 lip liner έτσι απλά και να τα βάλω. Οπότε περίμενα να δω τι κραγιόν θα βγει και βρήκα στην απόχρωση αυτήν 6 lip liner για να ταιριάξει και λίγο με το κραγιόν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, ξαναλέω, δεν είδα το βίντεο της Nikki Tutorial, το έψαχνα challenges, είδα ένα άλλο challenge, έπεσα μετά πάνω σε αυτό, είδα μόνο την αρχή να δω τι, πώς το εξηγεί. Και μετά το σταμάτησα για να κάνω εγώ το δικό μου βίντεο και μετά θα δω το δικό της. Δεν ξέρω δηλαδή τι έκανε αυτή στα κραγιόν και στα lip liner. Έβγαλα λοιπόν εγώ 6 lip liner και τώρα τραβάω το χαρτάκι μου. Εσείς βλέπετε τη λίστα εδώ μπροστά. Και τραβάω το νούμερο 3 που είναι το Wet n Wild. Και το Wet n Wild λοιπόν είναι το Wet n Wild Never Petal Down. Τέλεια, βάζουμε και το Makeup Revolution Cupcake. Να ολοκληρώσουμε τα μάτια και να σοκαριστούμε περαιτέρω με το με τα χαρτάκια. Ξαναέριξα όλα τα χαρτάκια εδώ μέσα και πάμε να ξεκινήσουμε να τραβάμε, να δούμε τι θα γίνει με το υπόλοιπο μάτι μας. Έχω ένα άγχος. Λοιπόν, τράβηξα το νούμερο 30. Οχ. What?
Το νούμερο 30 είναι αυτό! No! Γιατί μου το κάνεις αυτό! Την προηγούμενη φορά σε αυτό το βίντεο είχα πολύ κακά συμβάντα και πολύ γενικά κακά ξεπερδέματα γενικά με αυτή τη σειρά εδώ. Είναι η απόχρωση Not My Journey και θα το βάλω εδώ κάτω σαν... Κοιτάξτε, δεν γράφει καν επειδή έχω βάλει bake και το μάτι μου είναι τελείως ματαρισμένο. Κοιτάξτε, άσχημο δεν είναι, αλλά βλέποντας, κάνοντας και βλέποντας. Λοιπόν, τραβάω. Έλα. Και τραβάω το νούμερο 20. Το νούμερο 20 είναι το Hard On, αυτό εδώ. Παίρνω το Jaclyn Hill Morphe M506 τύπου πινέλο, θα πάρω το Hard On. Το τοποθετώ εδώ και κάνω και blend το mauve. Και κατεβαίνω αρκετά χαμηλά. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι θα τραβήξω για τελευταία φορά χαρτάκι και τράβηξα το νούμερο 16, ωραία γράμματα αποστόλη. Το νούμερο 16 είναι το G-Money που είναι αυτό εδώ. Και τώρα να δείτε εγώ με αυτό τι θα κάνω. Θα πάρω ένα καθαρό M506 και με αυτό το G-Money θα κάνω blend. Εδώ πιο κάτω τα πάντα όλα. Έχω την εντύπωση ότι κάτι κάναμε. Τώρα λέτε να με ρίψω κίνδυνη, λέτε να τραβήξω τελευταίο χατάκι, έτσι για το γαμό, τώρα θα το τραβήξω ρε! Και το τραβάω τελευταίο, έλα για να κλείσουμε. Και είναι το νούμερο 11! Και το νούμερο 11 είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Το έχουμε χρησιμοποιήσει το νούμερο 11. Είναι αυτό. Παρετούμε. Γεια σας! Λοιπόν, άκου, το eye look μου, πέρα από αυτή την mauve γραμμή που κάπως την έδεσα, μπορώ να πω, παιδιά, ότι είναι αρκετά συμπαθητικό. Μου αρέσουν όλα εκτός από αυτή την άνω mauve γραμμή, αλλά κάπως δεν είμαι το κάτω. Κατά τα άλλα, είναι πέρα από το foundation, πιστεύω, τα περισσότερα είναι όλα μια χαρά. Το foundation, sorry, αλλά νομίζω ότι δεν θα του δώσω δεύτερη ευκαιρία, ούτε εάν μου πεις ότι σε άλλη απόχρωση θα μου αρέσει, γιατί δεν μου αρέσει αυτό το feeling, είναι κάπως κολλάει. Δεν μπορώ να πω ότι το τελείωμα αφού έκατσαν όλα στο πρόσωπό μου και γίνανε ομοιόμορφα δεν μου αρέσει, αλλά το νιώθω βαρύ και δεν μου αρέσει να το νιώθω βαρύ. Μ' αρέσει να είναι ένα foundation full καλυπτικό, matte κάπως κλπ, κλπ, αλλά όχι να το νιώθω βαρύ και υγρό στο πρόσωπό μου. Αυτό το πράγμα δεν το αντέχω. Μ' αρέσουν τα challenges, πήρα αυτή την απόφαση ότι μ' αρέσουν αυτά τα challenges. Γι' αυτό σας είχα βάλει στο Instagram να ψηφίσετε και να μου πείτε εκεί στις απαντήσεις και άλλα challenges, έχω σημειώσει κάποια οπότε θα δείτε διάφορα. Ας πείσουμε λίγο τον άντρα μου να κάνει μαζί μου το My Husband Picks My Makeup. Μη μου πεις να το κάνει το makeup, κιόλας δεν έχουμε άνθρωπο να κοιτάξει την Κατερίνα. Αλλά τον έπεισα να διαλέξει τα καλλιτικά μου, μέχρι εκεί. Πες μου ένα σχόλιο από κάτω, πέρα από το αν θες να πεις οτιδήποτε άλλο, αν πάρεις μάλλον μέρος στο διαγωνισμό. Μην ξεχάσεις να γράψεις το Instagram από κάτω, αφού έχεις κάνει follow το Gio Trevelli Lashes. Αν θες να γράψεις κάτι από κάτω, πάντα μαζί με το Instagram συνοδευόμενο, για να μπορώ να βγάλω νικητή, νικήτρια. Κατά τα άλλα, πες μου αν σ' άρεσε το challenge αυτό, αν τα θεωρείς αστεία και αν πιστεύεις ότι τα κατάφερα σχετικά καλά. Αυτά από μένα, από κάτω θα βρείτε το inspiration video από την Nikki Tutorials, από εκεί πήρα την ιδέα. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι αυτό αν δεν έχετε κάνει subscribe ήδη, αν είστε καινούργοι εδώ πέρα, όχι, κάνω και πιο σοβαρά πράγματα, αλλά κατά τα άλλα μας αρέσει να σπάμε πλάκα, να μιλάμε δυνατά και. Μπες και στο Instagram, είναι το Γιογιώτα και σύντομα έχω κάνει TikTok εδώ και καιρό, αλλά δεν έχω ανεβάσει ούτε ένα βίντεο, σύντομα ελπίζω να το κάνω κάποια στιγμή και αυτό. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου, τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο, σας αγαπώ πάρα πολύ. Μουα!